Με χορό, τραγούδι και τον παραδοσιακό βελί αναψύνεται στη Σούβλα, γιόρτασαν σήμερα και οι Λαρισαίοι το Πάσχα στις γειτονιές τους. Αρκετοί από αυτούς δεν θέλησαν φέτος να εγκαταλείψουν την πόλη λόγω της οικονομικής κρίσης. Τίμησαν όμως με το παραπάνω την παράδοση, αφού όπως λένε, ο Έλληνας δεν θα πεθάνει ποτέ και η φτώχεια θέλει καλοπέραση. Η Ελλάδα δεν πεθαίνει, τέλος. Έλληνες είμαστε, Έλληνες θα πεθάνουμε. Έτσι όμως. Υψηλά το κεφάλι και τις αρνιά στις σούβλες. Η κρίση μας επηρέασε κάπως, αλλά ο Βελίας, ο Βελίας. Δεν γίνεται κάτι διαφορετικά. Για το καλό. Για το καλό ακριβώς. Κάναμε κάπου, από κάπου αλλού περικοπές για να φερθούμε σήμερα αντάξει στον παραδοσιακό Βελίας. Εύχομαι χρόνια πολλά, καλή ανάσταση στον κόσμο και πιστεύω ότι όλα θα διορθωθούν. Το μυστικό εδώ πέρα για να περάσει καλά μια παρέα ποιο είναι? Να υπάρχει διάθεση. Και όπως βλέπετε διάθεση υπάρχει από όλους εδώ πέρα. Παρά τα προβλήματα. Παρά τα προβλήματα, δεν υπάρχει, εντάξει. Όλα καλά, όλα καλά. Ο καιρός φέτος ήταν σύμμαχος, έτσι από πολύ νωρίς οι παλιότεροι ξύπνησαν για να βάλουν το αρνί στα κάρβουνα και μέχρι το μεσημέρι να είναι όλα έτοιμα για το πασχαλινό τραπέζι. Όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια, οι μηχανισμοί της Σούβλας πήραν φωτιά. Δεν έλειψαν όμως και εκείνοι που θέλησαν να κρατήσουν το πατροπαράδοτο έθιμο και να γυρίσουν μόνοι τους στη Σούβλα. Παραδοσιακό ψήσιμο. Παραδοσιακό ψήσιμο. Μάλιστα. Με θυμούμαστε καμιά φορά τι κάναμε τα παλιά χρόνια. Τα μηχανάκια, αλλά η Σούβλα. Σούβλα είναι καλύτερη. Πιο καλύτερη. Μάθε τα παλιά χρόνια.